Γιατί μιλάμε για το πετρέλαιο. Μην πάμε στο πετρέλαιο. Δεν ήταν εμπάργκο. Ήταν αντίμετρα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ξέρω τι λέμε. Δεν ήταν επιθετική ενέργεια. Δεν συζητάμε για το εμπάργκο. Αν λοιπόν η κυβέρνηση. Ψηφοθυρία υπήρξε. Το Πασόκ έκανε ψηφοθυρία. Όχι, δεν Πασόκ. Όλοι ψηφοθυρίσαν για παράδειγμα τη Μακεδονία. Εγώ λέω το εξή. Τώρα κάνει ψηφοθυρία ο λαό. Κύριε Σουναλάκη, θα μα αφήσετε να μιλήσουμε. Λέει ότι υποστηρίζω αυτό που λέει. Θα μα αφήσετε να μιλήσουμε. Εγώ ότι λέω εδώ για 14 χρόνια τα πιστεύω και τα λέω και τώρα. Δεν έχω αλλάξει ούτε μία γραμμή από όσα έχω πει. Ο κ. Παδεμελή δεν τα ίδια. Δεν έχω μα το όνομα και δεν απαντήσω κύριε Παδεμελή. Ξέρω ότι δεν έχω αφήσει να μιλήσω. Είναι η τακτική του Κουλαλάκη, τακτική. Να με αφήσετε να μιλήσω. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Τα κάμε τώρα. Δημοκρατία. Λέω λοιπόν το συνεχίζει το ίδιο βιολί. Λέω λοιπόν το εξή, κύριε Παδεμελή. Καλά, δεν είστε κι εσεί. Διακόπτεται αρκετά συχνά. Μην γίνεται. Σα διακόψει για ζευγόρι. Μια παρατήρηση κάνω. Όταν έχει μιλήσει. Το λέω για να μην διακόπτεται. Δεν έχω μιλήσει για να μην διακόπτεται. Πιστέψτε με, μ' αρέσει. Να διορθώνομαι κιόλα. Να το κρατήσετε για μετά. Να διορθώνομαι κιόλα. Λέω το εξή. Λέω το εξή, κύριε Παδεμελή, μισό λεπτό. Εμεί ή εγώ προσωπικά για το κόμμα Ενέο. Έτσι. Και πριν το 92, 93, 94, τα ίδια πράγματα έλεγα. Δεν δέχομαι το όνομα Μακεδονία γιατί έχει εισπράγμαση παρεπόμενα και όχημα. Είναι αλυτρωτικό το όχημα, κύριε Πρεσβυτέρη. Αν το καταλάβουμε. Ζητούν Θεσσαλονίκη. Αυτή η πραγματικότητα. Ποιος τα ζητάει. Για να ψάξει τα βιβλία τη σχολικά του εγχειρίδια. Μιλούν για Σολούν. Μιλούν για Λέριν. Μιλούν για Βόντενα, Έδεσα. Δεν είναι κάτι αυθαίρετο αυτό που λέω. Επειδή έχω, κάνει ολόκο... Επειδή έχω γράψει ένα λόγο κεφάλαιο για σχολικά εγχειρίδια. Δεν ξέρω, διέξοδο στο Αιγαίο. Διέξοδο στο Αιγαίο, κύριε Βόντενα. Έδεσε θέμα μακεδονική μειονότητα ο κύριο Μιλόσοφσκι. Κατάλαβα. Πόσοι είναι οι κάτοικοι τη Θεσσαλονίκη. Ένα 300, ένα 300. Ένα 300. Δηλαδή ένα κράτο 2 εκατομμυρίων θα πάρει ένα 300 Έλληνε. Το αντιστρέφω. Πώ ένα κράτο 2 εκατομμυρίων ζητάει το όνομα Μακεδονία, κύριε Πάγκαλε. Πώ ένα κράτο 2 εκατομμυρίων επιβάλλει στον ισχυρό στην Ελλάδα την άποψή του. Να το ερώτημα. Καλά. Αυτό ήταν αυτό που είχε πει ο κύριο Αγορίτη.